Γυρνάμε σελίδα λοιπόν, σελίδα ενδιαφέροντος, ενδιαφέροντος καλλιτεχνικού, ιστορικού να πω ίσως καλύτερα, και εν ώψη μιας διάλεξης πολύ ενδιαφέρουσας, κυρίες και κύριοι, την οποία διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου. Θα πούμε και τα πού και τα πότε στη συνέχεια, αλλά στο μεταξύ θα καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά στο Γυρνάμε Σελίδα, για να τη γυρίσει μαζί μας στη σελίδα αυτή, τον εκλεκτό εισηγητή, που δεν είναι άλλος από τον καθηγητή αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς, τον δόκτωρα Σοφοκλή Σοφοκλέους. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοφοκλέ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι όλη δική μας, και ιδιαίτερα επειδή θα μάθουμε έτσι έστω λίγα την άπη του θέματός σας και όσα μας επιτρέπει ο αμήλικτος χρόνος του ραδιοφώνου. Είμαι σίγουρη ότι πολύ περισσότερα θα πείτε στις 7 Μαΐου, μέρα Τετάρτη, στις 7.30 το βραδάκι, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, στην Φανερωμένης, επί του θέματος. Και το θέμα είναι η αγιογραφία στην Κύπρο την εποχή των Λουζινιάν. Εντός παρενθέσεως έχουμε και ένα εύρος χρονικό που καλύπτει όσα θα πείτε, από το 1892 έως το 1489. 1192, σωστά. 1192, ναι. Το είπα λάθος. 1192 λοιπόν μέχρι 1489. Μιλάμε για 12ο και 13ο αιώνα, έτσι δεν είναι? Ναι, μέχρι το τέλος του 15ου. Βεβαίως οι χρονολογίες αυτές είναι συμβατικές. Είναι δύο χρονολογίες επίσημων πολιτικών πράξεων που σηματοδοτούν την απαρχή μιας περίοδου, η οποία με τα δικά της γεωπολιτικά και κοινωνικο-ιστορικά δεδομένα θα επηρεάσει την εξέλιξη της ζωγραφικής στην Κύπρο. Το 1192 σηματοδοτεί την άφιξη των σταυροφόρων Λουζινιανών στην Κύπρο και την ανάληψη της διακυβέρνησης της νήσου από την οικογένεια των Λουζινιάν, από το Λουζινιάν κοντά στο Πουατιέ, στην περιοχή Πουατού της Γαλλίας. Mm-hmm. Και αρχίζει με αυτόν τον τρόπο το λεγόμενο Μεσαιωνικό Βασίλειο της Κύπρου, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το 1489, οπότε η βασίλισσα Κατερίνη, αυτή η ενετικής καταγωγής πατρικία που είχε παντρευτεί τον Ιάκωβο το Δεύτερο, τον Λουζινιανό, αφού έμεινε μόνη της μετά το θάνατο του συζύγου της και του παιδιού της, οι ενετικές αρχές την αναγκάζουν να παραδώσει το στέμμα του βασιλείου της Κύπρου στην Γαλλινοτάτη, και έτσι επισήμως αρχίζει η Κύπρος πλέον την ένταξή της στις ενετικές κτήσεις, όπως ήταν και η Κρήτη, τμήμα της Έμβειας, της Πελοποννήσου και άλλες ελληνοορθόδοξες περιοχές της εποχής. Αλλά αυτά είναι συμβατικά. Η ίδια η εξέλιξη της ζωγραφικής συνεχίζει το δρόμο της, είτε είναι μνημιακή ζωγραφική, είτε είναι ζωγραφική των εικόνων, η αγιογραφία με άλλες λέξεις, όπως είπατε και εσείς. Και έχει τον τρόπο της, κύριε Σοφοκλέους, για να παραφράσω αυτή την πάρα πολύ γνωστή έκφραση που λέει πολλά, τον κυπριακό τρόπο της, και όπως οι ειδικοί το αποκαλούν ως μανιέρα Σύπρια. Ναι, πρώτη η αείμνη στην Τούλα, Μουρίκη, βυζαντινολόγος, είχε ονομάσει την ιδιαιτερότητα της κυπριακής αγιογραφίας κατά το 13ο αιώνα, που είναι και ο πρώτος αιώνας της διακυβέρνησης των Λουζινιανών στην Κύπρο, ως μανιέρα Κύπρια. Βεβαίως από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα σχεδόν πάντα η κυπριακή παραγωγή έχει ένα δικό της τοπικό χαρακτήρα. Ακόμη και ο 14ος αιώνας, όπως θα δουν όσοι θα έρθουν στη διάλεξη, το πλούσιο εικονογραφικό υλικό δείχνει και την εισαγωγή της παλαιολόγιας τέχνης από την Κωνσταντινούπολη και παράλληλα τις επιδράσεις από τη δυτική τέχνη ή τα δάνεια καλύτερα, όπως προτιμούμε να λέμε τώρα εμείς ιστορικοί της τέχνης, από τους πριμιτίβους Ιταλούς και αργότερα από την Ιταλική Αναγέννηση.
Η Μανιέρα Κύπρια του 13ου αιώνα, αφού θίξατε αυτό το θέμα, είναι στην ουσία η μετεξέλιξη της υστεροκομνήνιας τέχνης του δεύτερου μισού του 12ου αιώνα, η οποία είχε ριζώσει τόσο βαθιά στην Κύπρο, που συνεχίζει κατά το 13ο αιώνα μετεξελισσόμενη και αποκτώντας έντονο τοπικό χαρακτήρα, διότι υπήρξε εντωμεταξύ και η μεγάλη περίοδος που η Κωνσταντινούπολη δεν αντανακλούσε επίσημη αυτοκρατορική και αριστοκρατική τέχνη, διότι είχε καταληθεί από τους Λατίνους η αυτοκρατορία από το 1204 μέχρι το 1261, είχε μετατοπιστεί στη Νίκαια και το Πατριαρχείο και η αυτοκρατορική οικογένεια, και το 1261 ανακαταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη ο Μιχαήλ ο 8ος ο Παλαιολόγος. Έχουμε την ανασύσταση, καλύτερα να το λέμε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αφού ήδη δεν ονόμαζαν τους εαυτούς τους Βυζαντινούς. Από το 16ο αιώνα και μετά οι Δυτικοί ονομάζουν, δίνουν την ονομασία Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και έχουμε την τελευταία φάση της παλαιολόγιας τέχνης. Ειδικά για το 13ο αιώνα, επειδή υπάρχει αυτό το κενό της μη αντανάκλασης και επίδρασης από την Κωνσταντινούπολη μεταξύ 1204 και 1261, ήταν φυσικό, και αυτό είναι ένα φυσικό του νησιώτικου κυπριακού χώρου, να διαιωνίζει πάντα το κεκτημένο. Εκείνο που είχε αποκτήσει σαν εμπειρία το διαιωνίζει, το αναπροσαρμόζει, και μόλις εισρεύσει νέα αντανακλάσεις στην Κύπρο από κάποιο μητροπολιτικό κέντρο νέα τέχνη, αμέσως υπάρχει και αυτή και επιδρά. Αφομοιώνεται, ίσως θα μπορούσε να πει κανείς καλύτερα, για τη δημιουργία του κυπριακού τρόπου, λοιπόν, της Μανιέρα Κύπρια. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω, έτσι όση ώρα σας ακούω με εξαιρετικό ενδιαφέρον, κύριε Σοφοκλέους, είναι αν θα μπορούσε κανείς να περιγράψει τις διαφορές για να κάνει τη δική του ανάγνωση, έστω και αν δεν είναι ιστορικός τέχνης ή δήμων. Είναι αυτές οι δύο κατευθύνσεις, όχι κατευθύνσεις, οι δύο επιδράσεις, τα δύο δάνεια από την Ανατολική Μητρόπολη, από την Κωνσταντινούπολη, με την διαφορά μιας περίοδου έτσι παρακμιακής ενδεχομένως. Ποια η διαφορά, λοιπόν, αν το βλέπει κανείς ως θεατής στην αγιογραφία, τι θα επισημένατε από την υστεροκομνήνια τεχνοτροπία μέχρι τους παλαιολόγους, την τεχνοτροπία των παλαιολόγων? Η διαφορά μεταξύ των δύο τεχνοτροπιών είναι ότι η υστεροκομνήνια και γενικά η κομνήνια τέχνη, διότι η δυναστεία των Κομνηνών ανέβηκε στο θρόνο από τα 11ου αιώνα, μέσα στο 3ο 4ο του 11ου αιώνα, κατ' εμένα είναι η πλέον πνευματικοποιημένη φάση της Βυζαντινής αγιογραφίας, η πλέον σχηματοποιημένη, εξαϊλωμένη, που ήταν το ιδανικό που ακολουθούσε η Βυζαντινή ζωγραφική με την αφαίρεση της τρίτης διάστασης. Είναι μια επίπεδη τέχνη προς το τέλος της κομνήνιας τέχνης. Έχουμε μια ζωγραφική που δουλεύει με τα περιγράμματα, γραμμή προς γραμμή. Υπάρχουν οι φυσιογνωμίες και η σύσταση του προσώπου χαρακτηρίζεται από μεγάλες γαμψές μύτες, μεγάλα αμυγδαλόσχημα μάτια, καλλιγραφικά παρατραβηγμένα βλέφαρα και φρύδια με μια φοβερή καλλιγραφικότητα, και αυτό δίνει μια κομψότητα πέρα από την ιερατικότητα και την εξαήλωση και την πνευματικοποίηση. Και πάντοτε μιλούμε για τις μορφές που βγαίνουν μέσα από το χρυσό βάθος που συμβολίζει τον πνευματικό ουράνιο κόσμο. Είναι η υστεροκομνήνια τέχνη η πιο υπερβατική, η πιο εξαϊλωμένη. Σε σύγκριση, και η μεγάλη διαφορά της με την παλαιολόγια, για να το εξηγήσω αυτό πρέπει να πω ότι ένα είδος έμμονης ιδέας που είχαν οι Βυζαντινοί ήταν πάντοτε να επιστρέψουν στον ανθρωποκεντρισμό
της αρχαίας ελληνικής και ελληνορωμαϊκής κλασικής τέχνης. Το είχαν κρατήσει αυτό και κάθε φορά που περνούν μια μεγάλη κρίση, είτε είναι η οικονομαχία και αμέσως μετά με τη δυναστεία των Μακεδόνων από το δεύτερο μισό του 1ου αιώνα και μετά, έχουμε τη λεγόμενη Μακεδονική Αναγέννηση, διότι αναγεννήσεις έχουμε και στη Βυζαντινή τέχνη. Βλέπουμε αυτή την επιστροφή πίσω προς τα κλασικά πρότυπα, παρουσιάζουν εξανθρωπισμένες μορφές, εξυμνούν μέσα από τη ζωγραφική και γενικά τις εικαστικές τέχνες την ανθρώπινη γήινη ομορφιά, δεν πνευματικοποιούν τόσο πολύ τις μορφές, παρουσιάζουν πάρα πολλές προσωποποιήσεις της νύχτας, της ημέρας, του όρθρου κλπ. Που είναι ίδιον της κλασικής τέχνης και έρχονται αμέσως μετά τους Μακεδόνες ή Κομνηνοί που εξαϊλώνεται πλήρως. Οι παλαιολόγοι έρχονται μετά από μια φοβερή κρίση που είχε διαλυθεί η αυτοκρατορία και επανασυστήνεται, έτσι. Και έχουμε και πάλι εδώ τη λεγόμενη παλαιολόγια αναγέννηση. Όταν δείτε τις παλαιολόγιες εικόνες, καμιά φορά τα πρόσωπα θυμίζουν μορφές της Πομπιείας, μορφές της ελληνιστικής περίοδου, της ύστερης αρχαιότητας κλπ. Με μία τάση επίσης εξαήλωσης στη λεγόμενη μακεδονική σχολή και σιγά σιγά όπως εξελίσσεται μετά, ιδίως μετά το 1453, ναι μεν επισήμως δεν υπάρχει η αυτοκρατορία, αλλά η τέχνη συνεχίζει και μετεξελίσσεται. Και στις ελληνορθόδοξες περιοχές που είναι λατινοκρατούμενες εκείνη την εποχή, έρχεται και η αναγέννηση, η οποία υφαίνεται πάνω έτσι στο βυζαντινό υπόστρωμα και δημιουργεί ένα συγκριτισμό που δίνει μια συγκριτιστική τεχνοτροπία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για κριτική αναγέννηση και στην Κύπρο τώρα όλα αυτά που έχουν βγει στην επιφάνεια τα έργα τα λεγόμενα Ιταλοβυζαντινά είναι καλύτερα να τα ονομάζουμε ως Κυπριακή Αναγέννηση με τις ιδιαιτερότητες της. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όση ώρα σας ακούω αναλογίζομαι αυτή τη σχέση του ανατολικού κόσμου, του χριστιανικού ανατολικού κόσμου, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο του Βυζαντινού, με την ελληνική αρχαιότητα, που ίσως θα μπορεί κανείς να την εκλάβει και ως μία διαχρονική σχέση απέχθειας και έρωτα, μίσους και αγάπης κατά κάποιο τρόπο. Ναι, υπάρχει αυτή η διτή διάσταση. Ναι. Διότι από τη μια ήταν η καθαρή συνέχεια από την αρχαιότητα, παρόλο που και οι χριστιανοί σε κάποια φάση όταν επικράτησαν εκδικήθηκαν τον ειδωλολατρισμό και τον έκλεισαν επισήμως με τα διατάγματα του Θεοδοσίου του Πρώτου, του Δευτέρου, με τον Ιουστινιανό μετά κλπ. Όπως ήξεραν ότι είναι το παρελθόν τους. Και κάτι αντίστοιχο. Και ανέτρεχαν σε αυτό σε καιρούς παρακμής, σε καιρούς κρίσης. Ναι, κάτι αντίστοιχο, κυρία Πιερίδου, συμβαίνει και στο επίπεδο ας πούμε της φιλοσοφίας και της διανόησης. Παραδέχονται τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη ως πρόχριστου χριστιανούς, έτσι, διότι ήξεραν ότι όλες αυτές οι αρετές που δίδαξε η πατερική χριστιανική διανόηση υπήρχαν ήδη και στην αρχαιοελληνική διανόηση, μετεξελίσσονται και αναπροσαρμόζονται στο νέο πολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά το ήξεραν αυτό το πράγμα και είναι όπως είπετε εσείς μεταξύ απόρριψης και αποδοχής. Οπότε ακόμα και το δάνειο, το όποιο δάνειο στην τέχνη, στη δημιουργία από το δυτικό κόσμο είναι και αυτό αντιδάνειο από τον αρχαιοελληνικό τελικά. Όχι πάντοτε. Όχι, για παράδειγμα πάντοτε. Από τους πριμιτίβους Ιταλούς που είναι πλέον ο γοτθικός κόσμος, όταν πλέον δεν επιδρούσε η βυζαντινή τέχνη στο δυτικό κόσμο, από τον Τζότο και μετά που μπαίνουμε για τα καλά στη δυτική γοτθική τέχνη, εκείνα τα δάνεια που έρχονται και στην Κύπρο έχουμε επιδράσεις από τους πριμιτίβους Ιταλούς. Στο Πελέντρι διατηρήθηκε ολόκληρη σειρά εικόνων από επιστήλιο εικονοστασίου του 14ου αιώνα που είναι παραπάνω ιταλική τέχνη παρά βυζαντινή. Κυκλοφορούσαν οι καλλιτέχνες και Κύπροι πήγαιναν να σπούδαζαν στην Ιταλία τότε. Μάλιστα. Αλλά μετά όταν θα επιδράσει ο ιταλικός ουμανισμός στην Κύπρο, ναι, αυτό είναι εκείνο που είπετε, είναι αντιδάνειο
από τα δικά μας. Μάλιστα. Ναι. Αυτά και άλλα πολλά είμαι σίγουρη ότι θα επισημάνετε. Το είπαμε την Τετάρτη 7 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Φανερωμένης. Διοργανώνει τη διάλεξη το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου. Η αγιογραφία στην Κύπρο την εποχή των Λουζινιάν από το 1192 μέχρι το 1489. Θέλω να σας δώσω ένα τελευταίο λόγο, ίσως για να αναδείξουμε με όλα αυτά που αφομοιώνει ο Κύπριος αγιογράφος ένα ερώτημα πριν σας δώσω τον τελευταίο λόγο. Στην Κύπρο την εποχή εκείνη ήταν κτήση των εκάστοτε κατακτητών, βεβαίως η Λουζινιάν, η Ενετή κλπ. Έχουμε τους σπουδαίους και γνωστούς, πιο γνωστούς ίσως ιστορικά, αγιογράφους που ταξιδεύουν, που εμπνέονται και από τον Ανατολικό Κέντρο και από άλλες περιοχές έτσι, της Ορθοδοξίας, αλλά έχουμε και απλούς μετάλλαντο μοναχούς ή ιερείς που αγιογραφούν. Υπάρχει αυτή η διάσταση του, ας το πω έντεχνο, χωρίς να γνωρίζω άλλο όρο καταλληλότερο, και του όχι έντεχνου, του πιο απλοϊκό, του, ναι, ναι, το πιο του απλοϊκό, για να μην το πούμε ναΐβ, ναι, ναι. Ναι. Σίγουρα υπάρχει πάντα σε όλες τις περιόδους και σε όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα, υπάρχει από το αυτό που είπετε εσείς πιο έντεχνο, το πιο ακαδημαϊκό ας το πούμε, και το πιο λαϊκότροπο, το πιο απλό, το πιο ναΐφ, υπάρχει αυτό και θα δείξω τέτοια παραδείγματα. Ναι, είναι κάτι που σωστά το επισημάνεται, υπάρχει. Λοιπόν, πολύ περισσότερα στην διάλεξη, αφού το θυμίσουμε για μια ακόμα φορά, Τετάρτη 7 Μαΐου, 7.30 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Φανερωμένη. Ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, εύχομαι να ανταποκριθεί το κοινό και σίγουρα θα, η διάλεξη θα διαρκέσει γύρω στα 40-45 λεπτά και θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια πολύ πλούσια σε εικονογράφηση παρουσίαση με τα απαραίτητα σχόλια και στο τέλος θα μπορούν, η διάλεξη θα είναι στη γαλλική, θα υπάρχουν και κάποιες σημειώσεις στα ελληνικά και στο τέλος θα μπορεί το κοινό να κάνει ερωτήσεις είτε γαλλικά, είτε ελληνικά, είτε αγγλικά και θα απαντήσω στη γλώσσα της ερώτησης. Στις 7 απόψε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, από τη διάλεξη που διοργανώνει, όπως είπαμε και πιο πριν, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, ο κύριος Σοφοκλής Σοφοκλέους θα μιλήσει για την αγιογραφία στην Κύπρο την εποχή των Λουζινιάν από το 1192 ως το 1489, γνωστός αρχαιολόγος, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στην Φανερωμένη. Ενώ στο μεταξύ έχουμε να γυρίσουμε και πάλι σελίδα, βέβαια.